Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τα καλά νέα για την Ελλάδα δεν περιορίστηκαν μόνο στην πολιτική συμφωνία για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, αλλά συμπεριέλαβαν και την απαρχή της τεχνικής συζήτησης για την ελάφρυνση του χρέους, ενώ επιβεβαιώθηκε πως η πρώτη εκταμίευση της δόσης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Φεβρουάριο. Η αποκρατικοποίηση, η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, οι παρεμβάσεις εργασιακά, υγεία και επιδόματα, ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, οι πληστηριασμοί για χρέη προς το δημόσιο ξεχωρίζουν από τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης, τα οποία και δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα ως μέρος της έκθεσης συμμόρφωσης της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Το νέο καθεστώς αυτασφάλισης για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την 1η-1η-2017 και έπειτα ανακοίνωσε χθες ο ΕΦΚΑ. Οι εισφορές που θα κληθούν να πληρώσουν κάθε μήνα ξεκινούν από 20-27% επί των αποδοχών τους για τους μισθωτούς και φτάνουν στο 26,95% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους. Καταλυτικό ρόλο στο κόστος του νέου καθεστώτος προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι οι αποδοχές του τελευταίου 12μήνου απασχόλησης, αναπροσαρμοσμένες με τον δίκτυο τιμών καταναλωτή. Όσο μεγαλύτερο δηλαδή είναι το εισόδημα του ασφαλισμένου το τελευταίο 12μήνο πριν την αίτηση, τόσο ακριβότερη θα είναι και η προαιρετική ασφάλισή του. Χρηστικά αντικείμενα από φύκια, και όμως ο 24χρονος Σταύρος Τσομπανίδης, ο Έλληνας επιχειρηματίας που περιλαμβάνεται στην φετινή λίστα 30 Under 30 του Forbes, που αναδεικνύει τους επόμενους ηγέτες της παγκόσμιας σκηνής, το έκανε πραγματικότητα. Η startup Φι, όπως ονομάζεται, με έδρα την Πάτρα, έχει κατοχυρώσει πατέντα για μια καινοτόμο μέθοδο παραγωγής που καταφέρνει την αναγέννηση των νεκρών φύλων της θάλασσας, τα φύκια δηλαδή, τα οποία και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας σειράς χρηστικών αντικειμένων, όπως θήκες για κινητά τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου, συσκευασίες πολυτελείας, είδη σπιτιού και ρακέτες θαλάσσης, καταφέρνοντας να κερδίσει τους καταναλωτές εντός και εκτός συνόρων. Θέλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε τα φύκια παγκοσμίως γνωστά, προωθώντας τις αρχές της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αγαθών που βρίσκονται σε αυθονία γύρω μας, επισήμανε ο νεαρός εφευρέτης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δικτυμό να κυμαίνει 863,88 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,67% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.